Πήραμε τον λόγο να σα καλωσορίσουμε και εμεί από τη δικιά μα τη μεριά στο Δήμο Διονύσου. Ένα Δήμο με πολύ σοβαρά προβλήματα ελλείψη. Που δυστυχώ δεν είναι τα πράγματα ούτε απλά ούτε εύκολα, όπω τα περιέγραψε και η Δήμαρχο προηγουμένω. Είμαστε ένα Δήμο που δυστυχώ, την τελευταία τριετία τουλάχιστον που τα βλέπουμε και τα μελετάμε, έχουμε απασχολήσει τα δελτία ειδήσεων και την επικαιρότητα πάρα πολλέ φορέ, λόγω των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουμε, των δομικών προβλημάτων που έχουμε. Ε, όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου, την καθημερινότητα, του πολίτε αλλά και την προστασία. Υπάρχουν δημοτικέ κοινότητε το 2024, οι οποίε, όπω είναι το Αγίου Στεφάνου και τη Άνοιξη, οι οποίε δεν έχουν σχέδιο πόλη. Έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με όλε τι υποδομέ για του ελεύθερου χώρου, την προσβασιμότητα, τα σχολεία. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που προωθεί η κυβέρνηση δεν θα δώσουν λύση στα προβλήματα αυτά η λύση που προτείνουν τα τοπικά πολεοδομικά με την ελάχιστη σφορά σε γη και χρήμα δεν θα δημιουργήσει τι συνθήκε για να λυθούν τα πεζοδρόμια, τα διέξοδα, οι ελεύθεροι χώροι, τα σχολεία, η άθληση και σοβαρέ υποδομέ που λείπουν σήμερα. Δεν θα λυθεί η ομοιρία με το δασικό και οικιστικό. Το είπαν και οι ίδιοι μελετητέ που ανέλαβαν το έργο. Το οικιστικό και το δασικό που κρατάει όμοιρου χιλιάδε συμπολίτε μα. Έτσι λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι το χειμώνα να φοβόμαστε τα χιόνια, τι βροχέ, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, χωρί να έχουμε ουσιαστικό τρόπο άμυνα, ενώ το καλοκαίρι να είμαστε το έλλειο των πυρκαγιών που λόγω τη πολιτική κυβέρνηση με τα κενά, τη ελλείψη την πυροσβεστική σε συνδυασμό με την έλλειψη των υποδομών στα δάση με αντιπυρικέ ζώνε και ανύπαρκτου δασικού δρόμου, τα αφρόντι στα δάση, περιμένουμε η φωτιά να φτάσει στη θάλασσα ή να πέσει πάνω στα καμένα. Μόνο φέτο η σταμάτα το αιωνόβιο δάσο χάθηκε λόγω του ότι η κυβέρνηση είχε δώσει όλε τι δυνάμει στην πυρκαγιά στο κοροπή. Ενώ με τη φωτιά του Βαρνάβα ολοκληρώθηκε η καταστροφή. Ακόμα οι πυρόπληκτοι του Δήμου Διονύσου δεν έχουν πάρει ούτε τα 600 ευρώ τη πρώτη αποζημίωση, ούτε τι αποζημιώσει των 5.000 ευρώ. Μα έχετε αφήσει στη μοίρα μα, όπω και πριν από τρία χρόνια με τη φωτιά τη Βαριμπόπη, όπω και με τη μύδια, την κακοκαιρία, πριν τρία χρόνια που μα άφησε χωρί ρεύμα και χωρί νερό Έξι μέρε. Τα προγράμματα αντινέρο που τρέχουν στο Δήμο, οι εργολάβοι που τα έχουν αναλάβει, στο όνομα του κόστου, στο όνομα του κέρδου του, βάζουν βαριά μηχανήματα καταστροφή, ερπιστριοφόρα μέσα στα δάση, με αποτέλεσμα να, κατα... να καταστρέφουν θάμνου, ερπετά, χελώνε, ζώα, να κάνουν ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή και να αφήνουν τόνου φερτών υλικών που στην πρώτη βροχή αυτά τα φερτά υλικά θα φράξουν τα ρέματα που οι εργολάβοι δίθεν καθαρίζουν. Έχουμε καταγγείλει και παλιότερα και με βίντεο ότι τα υπολείμματα των προγραμμάτων αντινέρω πετιούνται μέσα στα αρέματα του Δήμου. Επίσης, τα καθαρισμένα δάση από τα προγράμματα αυτά καίγονται εξίσου εύκολα όπως και με τα ακάθαρτα. Το έδειξε και η εμπειρία με τις τελευταίες φωτιές. Η εργολάβη λοιπόν, και όπως και τις ΔΔΕ, καταστρέφουν μαζικά τα αιωνόβια δάση, κουτσουρεύοντά τα, κόβοντά τα από πάνω, χωρί ουσιαστικά να προχωρήσει το έργο τη υπογειοποίηση των καλωδίων τη ΔΔΕ που μα έχουν τάξει την τελευταία τετραετία από, τα, από την μύδια και αυτά τα οποία ζήσαμε. Η καθημερινότητα έχει γίνει ανυπόφορη στο Δήμο. Τα σκουπίδια κάνουν βουνά μέσα στι γειτονιέ, στου κεντρικού δρόμου. Οι μνημονιακοί νόμοι έχουν αφήσει 13 οδηγού ε, ω υπαλλήλου ενώ τα απορριμματοφόρα του Δήμου, τα καινούργια απορριμματοφόρα του Δήμου που αγοράστηκαν με λίζικ, είναι 20. Κάθονται και περιμένουν στο αμαξοστάσιο να έρθουν οι οδηγοί που δεν έρχονται ποτέ. Στον επόμενο χρόνο, άλλοι πέντε οδηγοί βαρύων οχημάτων από το Δήμο θα συνταξιοδοτηθούν. Κανένα οδηγό και χειριστή δεν θα έρθει ούτε με τα δίμηνα, ούτε με τα οκτάμινα για να δουλέψουν. Οι εργολάβοι θα έρθουν για να βγάλουν πάλι κέρδο, προσφέροντα ακριβέ υπηρεσίε χαμηλή ποιότητα. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Μοναδική λύση είναι η γενναία πρόσληψη υπαλλήλων, η στελέγωση όλων των υπηρεσιών, η αγορά εξοπλισμού. Βλέπουμε τα κέρδη των εργολάβων από τη μία και την κατάτια των Δήμων από την άλλη. Αν τα κεφάλαια αυτά πηγαίνουν στου Δήμου, θα είχαμε υπηρεσίε που τα αφήσαγαν και θα μα έμεναν και τα υπερκέρδη που καρπώνονται σήμερα. Χρήματα τα οποία έχουμε πληρώσει μέσω τη βαριά φορολογία μα και τα καρπώνονται οι και εκλεκτοί. Για τα σχολεία. Έχουμε φτάσει μέχρι τη Βουλή με επερώτηση για την, κατάσταση, την τραγική κατάσταση των σχολείων στον Άγιο Στέφανο. Έχουμε το τελευταίο σχολείο που εγκαινιάστηκε το 1996, 30 χρόνια πριν. Τα τέσσερα νηπιαγωγεία στεγάζουν σε ενιαίο και ακατάλληλο χώρο του ΟΣΕ σε προκάτ αίθουσε. Τα νηπιαγωγεία στο Διόνυσο, το ένα νηπιαγωγείο είναι σε οικόπεδο το οποίο το, το κέρδισε ιδιώτη από δικαστήριο, ενώ τρία σχολιά χτίζονται εδώ και δέκα χρόνια. Σχολιά που λοιπόν. λειτουργούν Πολυτεργούν στιβαγμένα σε ενοικιαζόμενε και προβληματικέ εγκαταστάσει. Προσυσμικό έλεγχο δεν μπορεί να γίνει στα σχολεία, ακόμα και αν έρθουν μηχανικοί, καθώ υπάρχουν σχολεία από το 2024 δεν έχουν οικοδομικέ άδειε, δεν είναι πολεοδομένα, Ενώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Τρίτσι, απορρίφθηκαν για τον ίδιο λόγο. Τα κενά στου εκπαιδευτικού είναι χειρότερα δύο στα τρία δημοτικά σχολεία χωρί τμήματα ένταξη, τεράστια κενά σε εκπαιδευτικού παράλληλη στήριξη, ψυχολόγοι ανύπαρκτοι, ένα ψυχολόγο με σύμβαση του Δήμου για 32 συγκροτήματα. Ελλείψει σε καθαρίστρια, τραπεζοκόμου και λοιπό προσωπικό. Βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε με ανίκανου. Είναι πάρα πολύ καλή να προωθούμε στρατηγικό σχέδιο πολύ. για τα βόρεια τη επιλογής Να πούμε ότι η λαϊκή σπήρωση υπέρ σταθερά υπέρ καταψηφίζει το, το ζήτημα του τατοίου που είναι επί να το δώσουν για να το φάνε. Τα ίδια, οι ίδιοι οι εργολάβοι, οι ίδιοι αυτοί που θέλουν να κάνουν τα, τα, τα δάση μα, τα βουνά μας, ορεινού όγκου, τα ποτάμια, εμπόρευμα. Ευχαριστώ πολύ για τον Ευχαριστώ. χρόνο σα.